σύγχρονα δερματικά αλλά και αφροδίσια προβλήματα είναι αυτά του μελανόματος και των κονδυλωμάτων. Σπύλοι και ελιέ μπορούν να μετατραπούν σε καρκίνο του δέρματο, αλλά και κονδυλώματα, ένα σεξουαλικά μεταδεδομένο νόσημα το οποίο στερεί τη χαρά τη ερωτική επαφή. Πώ τα αντιμετωπίζουμε, Υπάρχει ίαση, Τι ρόλο έχει η πρόληψη σε κάθε περίπτωση, Σε λίγο στην εκπομπή μα. Γνωστέ σε όλου ω δερματικέ ελιέ, οι σπήλοι μπορούν να γίνουν εξαιρετικά επικίνδυνε και να δημιουργήσουν ακόμη και καρκίνο του δέρματο. Σε ορισμένε περιπτώσει, οι σπήλοι είναι κάποια πάθηση του δέρματο που μα φέρνει αντιμέτωπο με αισθητικά προβλήματα αλλά και προβλήματα υγεία. Το ερώτημα είναι πότε μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι είναι επικίνδυνη αυτή η σπήλη για την υγεία μα ή αν μπορούμε να του προλάβουμε και να του θεραπεύσουμε σε ορισμένε περιπτώσει. Για το θέμα λοιπόν αυτό, έχουμε κοντά μα τον δερματολόγο, τον κύριο Χριστόφορο Τζερνιά, ο οποίο έχει εξειδικευτεί στι σύγχρονε τεχνολογίε λέιζερ και όχι μόνο σε Οξφόρδη και Αμερική. Γιατρέ, καλώ ήρθατε. Καλώ σα βρίσκω, σα ευχαριστώ. Λοιπόν, γιατρέ, σπήλοι, δερματικέ ελιέ βασικά το λέμε έτσι και στην καθημερινή. Το ερώτημα είναι τι είναι αυτή και από τι προκαλούνται. Οι είναι φυσιολογικέ καταρχήν εκφάνσει του δέρματο. Mm -hmm είναι δηλαδή γιατί υπάρχουν οι υγιείς σπήλοι και υπάρχουν και οι σπήλοι οι οποίοι είναι άτυποι ή δυσπλαστικοί ή οι σπήλοι που οδηγούν σε μια κακοήθεια. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με καταρχήν φυσιολογικές καταστάσεις στο δέρμα. Αυτές μπορεί να είναι επίπεδες, λίες ή να προεξέχουν ελαφρά, να βρίσκονται και να εμφανίζονται σε όλο το σώμα, ακόμη και στο πρόσωπο και στα ναι. άκρα και στον κορμό και στην παιδική ηλικία και αργότερα στην ηλική ζωή, κάθε άνθρωπο μπορεί να βγάζει νέου πύλου μέχρι την ηλικία των 30-35 ετών. Ο βασικό παράγοντα για να εμφανιστούν περισσότεροι ή λιγότεροι σπήλοι, ποιο είναι, ε, Είναι θέμα προδιάθεση, είναι θέμα κατασκευή. Mm -hmm. ε, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν λίγου σπήλου, δηλαδή ένα ε, μέσο άνθρωπο έχει κατά μέσο όρο ε, 20 πύλου. Υπάρχουν όμω άνθρωποι που έχουν και 50 και 100 σπήλου. Mm -hmm. Αυτό είναι θέμα κατασκευή, είναι θέμα ε, εκγενετή ε, προδιάθεση να εμφανιστούν οι σπήλοι είτε στην παιδική ηλικία ναι. η ε, σπήλη γιατρέ, το βασικό είναι όμω, είναι επικίνδυνη ή όχι την υγεία, 30 35 ολη οι αυτη η γιατί μιλήσατε υγεια γιατι μιλησατε πρωτα για υγιεί, ναι. για άτυπου μετά και δυσπλαστικού. Οι περισσότεροι ευτυχώ είναι υγιεί σπήλοι, φυσιολογικοί σπήλοι. Ε, όμως, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι ο καρκίνος του δέρματος στην αρχή μπορεί να εμφανιστεί ως ένας σπήλος, ναι. νέο εμφανιζόμενος, mm -hmm. δηλαδή σαν μία ε, ελιά του δέρματος, η οποία όμως να είναι κακοήθης, ή επάνω σε ένα προϋπάρχοντα σπήλο να δημιουργηθεί μία κακοήθεια, ένα μελάνωμα. Εκεί χρειάζεται η επανω σε ενα προυπαρχοντα σπηλο να δημιουργηθει μια κακοηθεια ενα μελάνομα. εκει χρειαζεται η δική μας. Το αίτιο ποιο μπορεί να είναι γι' αυτό. Το αίτιο μπορεί να είναι... Ε, Είτε η, η έκθεση στην ηλιακή εκνοβολία, είτε ε, ε, μία έκθεση σε τεχνητή ηλιακή εκνοβολία, δηλαδή το σολάριο, μια παράδειγμα που λένε. Το σολάριο, ναι. ε, είτε ε, να υπάρχει μία προδιάθεση ε, για την ανάπτυξη κακοήθειας mm -hmm. ε, στο δέρμα, που αυτό μπορεί να προκύπτει και από το οικογενειακό ιστορικό, mm -hmm. αν έχει κάποιος στην οικογένεια δηλαδή, ε, ή. Εάν ε, υπάρχει κάποιο άλλο ιδιοπαθή παράγοντα που δεν το ξέρουμε, αλλά θα πρέπει ναι. να μπορούμε να ξεχωρίσουμε του υγιεί πύλου από του πύλου οι οποίοι δεν είναι κανονικοί και φυσιολογικοί. Οι υγιεί πύλοι είναι συνήθω επίπεδοι ε, ή ε, ε, εξέχουν του δέρματο. Αλλά είναι ναι, σαφώ καθοριζόμενοι. Είναι συμμετρικοί, έχουν μια συμμετρία απόλυτη και έχουν μια κανονικότητα και όσον αφορά την περιφερειά του και όσον αφορά το χρώμα του. Ενώ οι άλλοι σπήλοι που δεν είναι ε, φυσιολογικοί, να το πούμε έτσι. Οι παθολογικοί, α ναι. το πούμε, η δυσπλαστικοί σπήλοι, το λέμε καλύτερα οι άτυποι. Οι άτυποι σπήλοι, ναι. αυτοί έχουν ε, τα εξή θέματα. Πρώτον, δεν είναι συμμετρική Εμφανίζουν μια ασυμμετρία. Αν τραβήξουμε δηλαδή, μια κάθετη γραμμή ή μια οριζόντια γραμμή, θα δούμε ότι το πάνω μέρο με το κάτω μέρος... Το Διαφέρουν δε... οι διαστάσει μεταξύ τους λοιπόν. Δεν έχουν συμμετρία. Ναι. Ε, δεύτερον, ε, τα όρια τους είναι ακανόνιστα στους άτυπου πύλους Είναι λέει, δαντελωτά. Τρίτον, το χρώμα τους έχει διάφορες αποχρώσεις. Του καφέ ή του μαύρου. Mm. Μπορεί και μπλε. Μπορεί και κόκκινο. Τότε αρχίζουμε και ανησυχούμε. Και ε, ε, η διάμετρος συνήθως των ε, σπήλων που είναι άτυποι είναι κάπω μεγαλύτερη. Δηλαδή είναι πάνω από 5 χιλιοστά συνήθω. Επιτρέψτε μου λίγο για να καταλάβουμε. Α υποθέσουμε λοιπόν ότι είμαστε στο σπίτι μα και παρατηρούμε πω στο πίσω μέρο τη πλάτη έχουμε εμφανίσει ένα, δύο, τρει σπήλου ή ελιέ. Εμεί είμαστε σε θέση να ξεχωρίσουμε αν θα πρέπει να επισκεφτούμε τον γιατρό γιατί θεωρούμε πω αυτέ οι ελιέ, οι σπήλοι, είναι παθολογικοί ή μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι απλά φυσιολογικοί και να το αφήσουμε να περάσει έτσι, δημιουργώντα ενδεχομένω στο μέλλον κάποιο πρόβλημα. Ναι. Πότε δηλαδή πρέπει ο ίδιος ο άνθρωπος, ο ίδιος ο ασθενή να ψαχτεί περισσότερο για αυτόν τον σπήλο ή την ελιά την οποία έχει εμφανίσει. Εάν έχουμε να κάνουμε με νεοεμφανιζόμενο σπήλο ναι. ε, και εάν ο σπήλο αυτός, όπως είπαμε, εμφανίζ, δεν εμφανίζει συμμετρία mm -hmm. το πρώτο βασικό χαρακτηριστικό λοιπόν δεν εμφανίζει μια κανονικότητα όσον αφορά τα όρια του ναι. Ε, δηλαδή, φαίνεται μια ανομαλία στα όρια του, mm -hmm. έχει μια νομιομορφία στο χρώμα, ε, η διάμετρό του είναι πάνω από 5 χιλιοστά, τότε πρέπει να ανησυχούμε. Καλού κακού όμω, επειδή όλα αυτά τα κριτήρια δεν μπορεί να τα ξέρει ένα καθημένο άνθρωπο, ένα νεοεμφανιζόμενο πύλο πρέπει να εξετάζεται με την πρώτη ευκαιρία από έναν δραματολόγο εξειδικευμένο στη δραματοσκόπηση και στη χαρτογράφηση των σπήλων. Ωραία. Πάμε να δούμε τα κυριότερα κριτήρια εκείνα τα οποία θα κρίνουν. Εάν και εφόσον πρέπει να εξεταστεί κανεί για να δούμε την κατάσταση των σπήλων του σωματό, των ελιών, των δερματικών ελιών. Ναι. Λοιπόν, αυτοματοποιημένη ολόσωμη χαρτογράφηση δέρματο. Να πούμε καταρχά ότι αυτό ο τρόπο που διακρίνονται και διαγνώσκονται οι σπήλοι είναι η χαρτογράφηση του δέρματο. Σωστά. Ναι. Ε, η αυτοματοποιημένη ολόσωμη ψηφιακή χαρτογράφηση είναι κάτι το οποίο μπορούμε να αναλύσουμε. Θα το συζητήσουμε ακριβώ για να δούμε τι είναι. Αλλά έτσι κι αλλιώ πότε απαιτείται μία. Ε, ενδελεχής δερματολογική ολόσωμη εξέταση ε, του δέρματος για σπήλους, για τις ελιές του δέρματος Φυστά. δηλαδή. Ε, είναι θέμα. Ε, θα θυμόμαστε τρία πράγματα. Θα τα αναλύσουμε. Βεβαίως. Θα θυμόμαστε τρία πράγματα. Την προδιάθεση την κατασκευή μας, τις συνήθειές μας και τις πιθανές αλλαγές που έχουν συμβεί ε, στο δέρμα μας. Α τα δούμε Ξεκινάμε λίγο αναλυτικά το 1. 1. Εάν έχουμε ανοιχτό, ανοιχτό χρώμα χρώμα δέρμα. δέρμα. Με ευαισθησία στο ηλιακό φω. Δηλαδή, να το πούμε έτσι, εγώ που είμαι ανοιχτόχρωμο, θα πρέπει να κάνω μια χαρτογράφηση δέρματο. Οπωσδήποτε, είτε έχω είτε δεν έχω κάποιε ελιέ. Ναι. Ένα ε, άνθρωπο ο οποίος εμφανίζει ανοιχτό χρώμα ματιών, μαλλιών mm -hmm. και δέρματο, έχει μεγαλύτερη προδιάθεση να αναπτύξει ε, κακοήθεια, το μελάνομα. Μάλιστα. Αυτό είναι δεδομένο. Έχει μεγαλύτερα από του άλλου. Δεν μου τα λέτε καλά, γιατρέ. Δεύτερον, <laughs> βλέπω εδώ μια κατάσταση Εάν που Εάν υπάρχουν. Ε, ε, μεγάλο στον... αριθμό σπήλων. Μεγάλο... Ναι, διότι καταλαβαίνετε ότι είναι άλλο να έχει κάποιο ε, 20 μέχρι 20 σπήλου ε, στο δέρμα του και άλλο να έχει πάνω από 50 ή πάνω από 100. Ε, καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολη η παρακολούθησή του από έναν απλό άνθρωπο ε, ή από ένα συγγενικό του πρόσωπο. Ε, ιδιαίτερα όταν οι βλάβε αυτέ είναι ε, στο πίσω μέρο του κορμού, ναι. στην πλάτη ή σε άλλα σημεία που είναι δύσκολο να ανοιχνευτούν στην καθημερινότητα. Είναι διαφορετικό να παρακολουθώ εγώ ένα σπήλο εδώ που το βλέπω κάθε μέρα και, και βλέπω τι αλλαγέ και είναι πίσω στην πλάτη. Έτσι. Πάμε στο άλλο. Μεγάλη σπήλη εκγενετή. Ναι, αυτοί οι, οι εκγενετή σπήλοι έχουν μια, ε, ε, εφόσον είναι μεγάλο μεγέθου, έχουν μια προδιάθεση σε κάποιο σημείο του να αναπτύξουν κάποια κακοήθεια και αυτοί θα πρέπει να εξετάζονται επίση. Η μεγάλη σπήλη. Άτυπη σπήλη. Η σπήλη που παρουσίασαν πρόσφατα αλλήλωση. Ναι, αναφερθήκαμε προηγουμένω ποιοι είναι οι άτυπη σπήλη με τον κανόνα τη ασυμμετρία που Φυστρά. λέγαμε του χρώματο κτλ. Και βεβαίω οι σπήλη παρουσίασαν παρουσίασε μια αλλήλωση. Δηλαδή ξαφνικά ε, εμφάνισαν μια εξέλιξη ναι. ε, στην εμφάνισή του. Κάποια διάβρωση, ε, κάποια εξέλκωση; Ε, κάποια αιμορραγία. Αν υποθέσουμε ότι κατά λάθο γδάραμε μία ελιά η οποία εξέχει από το δέρμα ναι. και άρχισε να αιμορραγεί, πρέπει να μα ανησυχήσει αυτό το γεγονό. Ε, κοιτάξτε, δεν πρέπει να μα πανικοβάλει καταρχήν. Ε, δεν μα πανικοβάλει. Όμω θα πρέπει κάποια στιγμή ε, να εξεταστεί. Ε, δεύτερον, ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να αποφεύγουμε τέτοιου τραυματισμού, τέτοιου ερεθισμού. Μιλάμε για αλλά εάν, συμβεί, ναι. αλλά εάν συμβεί, ναι. θα πρέπει κάποια στιγμή να εξεταστεί, ιδιαίτερα εάν ε, εκεί στο σημείο του τραυματισμού ε, παραμένει μια διάβρωση, ε, επιμένει ε, και εξελίσσεται. Μάλιστα. Πάμε στα επόμενα κριτήρια. Ε, αν υπάρχει εδώ, κάποιο λοιπόν, έντονο αν... ηλιακό έγκαμπα κατά την ναι, δική, εφηγική, εδώ, λοιπόν, αυτό είναι ηλικία. αυτό είναι. Δηλαδή, εάν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό, είναι θέμα κατασκευής και προδιάθεσης. Σωστά. Ε, δυστυχώς. Και δεύτερον, ε, τι είδους... Ε, ε, Συνήθειε είχαμε στην παιδική ηλικία κατά πόσο είχαμε υποστεί ηλιακά εγκάβματα και δεύτερον στη σημερινή ε, πιο ε, πρόσφατη ζωή μας αν έχουμε ε, ε, ασχολίες στην ύπεθρο αν το επάγγελμά μας έχει να κάνει με πολλή έκθεση στον ήλιο ή ε... να κάνουμε ηλιοθεραπεία στον ή, ήλιο, εάν, προστασία. ή αν κάνουμε solarium που επίσης ε, είναι κάτι το οποίο ε, θα ήταν μια ισχυρή προδιάθεση mm -hmm. για την ανάπτυξη κακοήθεια στο δέρμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, σε όλες αυτές που προείπαμε, θα πρέπει να γίνεται αναλυτική, ε, αυτόματη, ολόσωμη ε, ψηφιακή ε, χαρτογράφηση σπήλων, το λεγόμενο body scanner, mm -hmm. που είναι μια ασφαλής διαδικασία. Είναι η κατεξοχήν Προληπτική, προληπτική εξέταση ναι. που πρέπει να γίνεται και θα το εξηγήσουμε mm -hmm. πώς γίνεται, η οποία θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο σε, όλους, σε όλο τον πληθυσμό αλλά βεβαίω να γίνεται συχνότερα, αναεξάμεινο σε ομάδες υψηλού κινδύνου όπως είναι αυτές που αναφέραμε με το ανοιχτό χρωμοδέρμα με τους πολλούς πύλους mm -hmm. το οικογενειακό ιστορικό ή ε, την έκθεση την επανελειμμένη και διαρκή στην ηλιακή εκνοβολία. Θέλω λίγο τη συμβουλή σα σε κάτι, γιατί το παρατηρώ πολύ έντονα, ειδικά τα τελευταία χρόνια, που ο ήλιο μπορεί να είναι ψηλά για πάρα πολλέ ώρε και να καίει κυριολεκτικά τα πάντα. Το βλέπουμε ακόμη και στα αυτοκίνητα, το βλέπουμε και σε αντικείμενα. Πολλοί κόσμοι αποφεύγει να βάλει αντιλιακό και μάλιστα οι κυρίε. Αντίθετα, χρησιμοποιούν προϊόντα τέτοια τα οποία να προσελκύουν ακόμη περισσότερο την ηλιακή ακτινοβολία. Και ε, εκεί υπάρχει ένα μεγάλο ρηματικό. Βλέπουμε ένα δέρμα το οποίο αρχίζει να συρρυκνώνεται, να γίνεται ε, πιο σκούρο από ό,τι θα έπρεπε φυσιολογικά και να παρουσιάζει και σπήλου ή αλλοιώσει δερματικέ. Ε, Μία συμβουλή ε, θέλω για αυτό εκεί, το κομμάτι. Εκεί υπάρχει ο κίνδυνο τη ανάπτυξη ε, σπήλων, ναι. ε, τη μετατροπή ε, υγιών σπήλων σε άτυπου σπήλου, σε σπήλου δυσπλαστικού, ε, η ανάπτυξη επιπλέον άλλων μελαχματικών η αναπτυξη επιπλεον αλλων μελαχρωματικών βλαβων ε, δηλαδή των κυλίδων, ε, των ηλιακών κυλίδων, ε, αλλά φυσικά ε, με τον τρόπο αυτό ε, επιτείνεται η γύρανση του δέρματος, η ρητίδωση του δέρματος, η πρόορη ε, γύρανση δηλαδή, ε, σε σημαντικό βάθμο. Mm -hmm. Οπότε είναι μια συνήθεια η οποία ε, δεν πρέπει να συνεχίζεται. Να αποφεύγετε τουλάχιστον. Ναι. Ωραία. Πάμε παρακαλώ στην επόμενη κάρτα να δούμε πότε πρέπει να επισκεφτούμε τον γιατρό. Αναλυτικά, να ναι. το δούμε κιόλα. Ε, είναι εμφανιζόμενο λοιπόν σπήλο αυτό που αναφέρετε, αν εμφανιστεί κάτι καινούριο. Η μεταβολή του χρώματο σε όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία επίση προαναφέρατε. Αύξηση ή μείωση μεγέθου πάχου ή το ύψο του σπήλου. Ναι, δηλαδή αφ... οι τρει αφ... ουσιαστικά διαστάσει. Ακριβώ. Ναι. Και στην επόμενη για στο περιβάλλον, δέρμα αν είναι κόκκινο, αν παρουσιάζει λευκά στίγματα ή κάποιο είδημα ή αλλιώς πρίξιμο. Ε, Ασύνδεστη αίσθηση, δηλαδή φαγούρα, καύσος, δηλαδή να μασχέει στο σημείο εκείνο και αίσθημα ξένου σώματος. Διευκρινίστε μου λιγάκι αυτό το κομμάτι. Τι εννοείτε. Ε, σημαίνει ότι μπορεί να έχει δημιουργηθεί μία προεξοχή, ναι. η καποιο ειδημα η αλλιώ πριξιμο ασυνδεστη αισθηση δηλαδη φαγουρα κάψος, δηλαδη να μασχεει στο σημειο εκεινο και αισθημα ξενου σώματο. διευκρινιστε μου λιγακι αυτο το κομματι τι εννοειτε σημαινει οτι μπορει να εχει δημιουργηθει μια προεξοχη η οποια να δημιουργει την αίσθηση ότι υπάρχει κάποιο ξένο σώμα, να ενοχλεί με, δηλαδή με η παρουσία το, του. Με το ρουχισμό mm -hmm. ή ε, να έχει προεκταθεί προς τα κάτω, ε, σε βάθος δηλαδή, mm. οπότε ε, επηρεαζόμενοι κάποιοι νευρώνες να δημιουργούν την αίσθηση ότι κάτι ε, ε, έχει μπει κάτι στο στον θέρμα, σαν μια ακίδα. Ας πούμε. Και τέλος σπήλοι που αιμορραγούν. Αυτό ε, το σημείο το τελευταίο είναι νομίζω και το πιο κύριο. Δηλαδή αν φτάσουμε στο σημείο αυτό σημαίνει ότι έχει προχωρήσει πολύ ναι. Η κατάσταση. ναι, αυτό δείχνει ότι έχει υποστεί ότι έχει γίνει μια διαβρωση και mm -hmm. μια έλκωση, ε, ουσιαστικά, δηλαδή έχει έχουν ε, τα αγγεία, τα, τα μικρά αγγεία ε, του χωρίου αρχίζουν και μοραγούν. Mm -hmm. Οπότε εκεί θα πρέπει να επισκεφτούμε αμέσα το δερματολόγο. Μάλιστα. Τώρα Μίλησατε προηγουμένω για την ψηφιακή δερματική χαρτογράφηση. Και το ερώτημα είναι πώ ακριβώ γίνεται ο εντοπισμό και η διάγνωση αυτών με τα σύγχρονα μέσα, δεδομένου ότι υπάρχουν πάρα πολλέ τεχνικέ, αλλά κατά πόσο αυτέ είναι αποτελεσματικέ για την ακρίβεια στη διάγνωση των σπήλων. Ναι. Εάν ε, μπορούμε ε, να έχουμε και ένα βίντεο για να το δείξουμε θα το αυτό. Έχουμε, θα το έχουμε. Είναι μία ε, συσκευή η οποία επιτρέπει. Ναι. Ε, να χαρτογραφηθεί πλήρω Με ψηφιακή φωτογράφηση Δεν χρησιμοποιούμε ακτινοβολία ε, Είναι μια υγιεινή Κλασική μερδός. φωτογραφική μηχανή Απλά εξειδικευμένη για αυτό που κάνετε σε εσείς Σε μεγάλη ανάλυση ε, Πολύ αναλυτική φωτογράφηση Όλων των σημείων Του δέρματος Ακόμη και των πελμάτων Και των παλαμών Γιατί ο ενδιαφερόμενος ε, Κάθεται σε όλες τις τάσεις που υπάρχουν, έτσι ώστε να φανούν και οι μασχάλες, να φανούν και τα πέλματα, να φανούν όλες οι περιοχές του δέρματος. Ακόμη και γύρω από τη γενετική περιοχή. Ναι, βεβαίως. βεβαίως. Ναι. Θα μπορούσαμε ακόμα και εκεί. Ναι. Ε, και ε, με, την, ε, ε, με τον τρόπο αυτό μπορούμε και εξετάζουμε σπήλο προ σπήλο ε, σε μια ε, ιδανική ε, χαρτογράφησή του ναι και μία δραματοσκόπησή του και με ένα ψηφιακό τρόπο να μπορούμε να βαθμονομούμε, να δίνουμε δηλαδή μία βαθμολόγηση στον κάθε σπήλο, έτσι ώστε να έχουμε ε, μία. Ε, συνολική εικόνα ουσιαστικά. Μία συνολική εικόνα, αλλά και μία βαθμονόμηση, ένα βαθμό βαρύτητα. Ταξινόμηση του κάθε το Ναι. Ωραία. Άρα, εδώ βλέπουμε λοιπόν ένα νεαρό, ο οποίος... Έχει υποστεί αυτή τη δερματική χαρτογράφηση. Έχετε εντοπίσει εδώ κάποιου πύλου. Γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση του μαρκάρετε με το μολύβι, Γιατί στη συγκεκριμένα αυτά σημεία θα γίνει μια ειδικότερη χαρτογράφηση, μια ειδικότερη δερματοσκόπηση, έτσι ώστε να βαθμονομηθούν αυτοί οι σπήλοι. Κυρίω στι περιπτώσει αυτέ που εδώ βέβαια είναι δεικτικέ ε, παραδειγματικέ. Δεν είναι όμως οι, οι, οι κατεξοχήν σπήλοι mm -hmm. οι οποίοι ε, θα δερματοσκοπηθούν. Έτσι είναι τυχαίο mm -hmm. αυτό το παράδειγμα. Mm -hmm. ε, θα πάμε σε αυτού τους σπήλου οι οποίοι σύμφωνα με τα κριτήρια που είχαμε πει, ακανόνιστο σχήμα, συμμετρία κτλ, θα πρέπει να δερματοσκοπηθούν και να ε, βαθμονομηθούν έτσι ώστε να ξέρουμε το βαθμό επικινδυνότητά τους ε, και να είμαστε σίγουροι ε, για το τι θα κάνουμε. Mm -hmm. Όμως... Mm -hmm η μεγάλη, η μεγάλη σπουδαιότητα τη εξέταση αυτή, τη προληπτική αυτή εξέταση, είναι ότι με το σύστημα αυτό, ναι. η ψηφιακή αυτή ολόσωμη χαρτογράφηση, επιτρέπει με την τεχνολογία που χρησιμοποιούμε εκεί να εντοπίζεται από το ίδιο το μηχάνημα κάποιο νεοεμφανιζόμενο πύλο. Στην πλάτη. Όταν είναι νεοεμφανιζόμενο, πώ μπορεί το μηχάνημα να κατανοήσει αν είναι νεοεμφανιζόμενο ή αν είναι υπαρκτό Παρελθόν. Διότι γίνεται την χρονική στιγμή Α μία καταγραφή, ολοσωματική σωματική. Μάλιστα. Και την χρονική στιγμή Β, μετά από έξι μήνε ή μετά από ένα χρόνο. Άρα με επανάληψη τη εξέταση. Με επαναληπτική εξέταση, ναι. αλλά και σε επαναληπτικέ εξετάσει κάθε ναι. χρόνο, η ίδια η συσκευή, το ίδιο το λογισμικό σύστημα δίνει τη δυνατότητα να εντοπιστούν οι νοεμφανιζόμενοι σπήλοι που. Συγκριτικά, κανείς, με συγκριτικά με το παρελθόν. Ναι. Αν δηλαδή κάποιο είχε. 25 σπύλους στην πλάτη του, ένα νεοεμφανιζόμενο σπήλο είναι δύσκολο να εντοπιστεί από ένα γυμνό μάτι γιατρού Ουθυνός. ή συγγενικού προσώπου στην πλάτη. Σωστό. Ε, και δεύτερον όμω, εντοπίζει στην επαναληπτική εξέταση και κάθε μεταβολή στου προϋπάρχοντες σπήλου. Έχουμε λοιπόν δύο Την Γιαδήποτε μεταβολή, είτε όσον αφορά το σχήμα, είτε όσον αφορά το χρώμα, είτε όσον αφορά την επιφάνεια, είτε mm -hmm. όσον αφορά τη συμμετρία, όλα, ή, ή όσον αφορά την εξέλιξη. Ε, της επιφανίας. Αυτό λοιπόν, τι κάνει με τον τρόπο αυτό με τη σηματοδότηση των μεταβαλλόμενων σπήλων. Έχουμε τρεις σπήλους οι οποίοι μετεβλήθησαν. Ναι. Και έχουμε και δύο σπήλους οι οποίοι είναι νεοεμφανιστέντες. Δεν υπήρχαν πριν. Ε, στα κόκκινα σημεία που υποδεικνύει η συσκευή ναι. ε, Προξενείται, κινητοποιείται η προσοχή του δραματολόγου να πάει και να ενσκύψει με μεγαλύτερη προσοχή στα πέντε αυτά σημεία και εκεί να εντοπίσει την προσοχή του. Μάλιστα. Άρα, έχουμε εντοπίσει, για παράδειγμα, τρει προπάρχοντε σπήλου, οι οποίοι έχουν μεταβληθεί, είτε στην διάστασή του, είτε στο σχήμα του, είτε στο χρώμα του, και έχουμε και δύο νεοεμφανιστέντε. Τι κάνουμε από εκεί και έπειτα και πώς ο γιατρός μπορεί να αξιοποιήσει τα στοιχεία τα οποία του έχει δώσει η συσκευή προκειμένου να δώσουμε μια σωστή διάγνωση στον ασθενή, ο οποίος να ξέρει πλέον ποιο είναι το επόμενο Πώς βαθμορρομούμε ουσιαστικά αυτό η τον, το Η να τονίσουμε και πάλι ότι η κατεξοχή χρησιμότητα είναι ο εντοπισμός ε, των σημείων αυτών. Σωστά. Που αλλιώς θα πρέπει να παρατηρείται. Αν δεν υπήρχε αυτή η συσκευή... Ο γιατρό mm -hmm. μπορεί να μην ήταν ποτέ σε θέση να σκεφτεί ότι αυτοί οι δύο είναι νεοεμφανιζόμενοι, δεν υπήρχαν πριν, νεοεμφανιζόμενοι mm -hmm. σπήλοι, ή αυτή η αυτοί η μετεβλήθησαν. Εντοπίζει λοιπόν την προσοχή του η συσκευή, κινητοποιεί την προσοχή του γιατρού στα συγκεκριμένα σημεία. Mm -hmm. Ο γιατρό λοιπόν δερματοσκοπεί πιο αναλυτικά τα σημεία αυτά και έχει τι γνώσει εκείνε για να πει ότι με βάση τη βαθμονόμηση την οποία δίνει η συσκευή. Mm -hmm θα κάνει ο ίδιος μια κλινική εξέταση, πλέον. εξέταση του σπήλου με βάση την κλινική του εικόνα αλλά και με βάση την δερματοσκοπική του εικόνα. Και θα κρίνει εκείνη τη στιγμή ο γιατρός αν αυτή η μεταβολή την οποία εντοπίζει η συσκευή ναι. είναι ας το πούμε στα φυσιολογικά πλαίσια, οπότε δεν χρειάζεται να εξαιρεθεί ο σπήλος. Δεν τον πειράζουμε. Θα, θα είναι, ναι, δεν τον πειράζουμε. Τον παρακολουθούμε, τον ξαναβλέπουμε. Αν αλλάξει κάτι στο μέλλον. Ή ε, υπάρχει ένα νεοεμφανιστή πύλο. Ο νεοεμφανιστή πύλο μπορεί και αυτό να είναι ένα φυσιολογικό πύλο. Δεν σημαίνει ότι ο κάθε ένα από αυτού μπορεί να έχει κάποια ατυπία ή κάποια κακοήθεια. Ερώτηση, γιατρέ. Είπατε νωρίτερα ότι πρέπει να μετρήσουμε, για παράδειγμα, τι διαστάσει του σπύλου και να καταλάβουμε αν έχει αλλάξει κάτι το οποίο πρέπει να μα προβληματίσει. Στη φωτογραφία αυτή, μπορείτε λίγο να μου εξηγήσετε τι βλέπουμε και πώς αξιοποιείται αυτό ο εντοπισμός του σπήλου. Ναι, εδώ με την ψηφιακή ανάλυση του κάθε ε, σπήλου από αυτούς, εντοπίζεται μία ε, ασυμμετρία εμφανής. Μάλιστα, διότι ειδικά το... πάνω αριστερά λέτε. Ναι, και κάτω δεξιά. Και κάτω το δεξί ναι. μέρος σε σχέση με το αριστερό ε, είναι ασύμμετρο. Ε, υπάρχει ιδίως ε, στον αριστερά κάτω σπήλο ε, υπάρχει ένα, μια κανόνιστη ε, περιφέρεια, το μια σχήμα, δαντελωτή περιφέρεια. Έτσι. Ναι. Ε, και επίση, ε, ε, με την συσκευή αυτή μπορούμε και με την αναλυτική δραματοσκόπηση, μπορούμε να εντοπίσουμε ε, αν υπάρχει ανομιμορφία στο χρώμα. Ωραία. Εδώ βλέπουμε πώς είναι ουσιαστικά φτιαγμένο το δέρμα και πώς ξεκινάει ένα πύλος να εξελίσσεται. Μάλιστα, βλέπω ότι πάει αρκετά βαθιά με στο δέρμα. Αν δεν κάνω λάθο. Ναι, επεκτείνεται σε βάθο και, και εξαρτάται δυστυχώ και η πρόγνωση ε, του μελαντόματο. Αυτά λοιπόν είναι τα κριτήρια Εδώ, με, τι, τα ακριβώς, με τα, που, πιο πιο τα οποία ένα κλινικό γιατρό εξετάζει ε, τα, έναν σπήλο για να τον ε, ταξινομήσει ανάλογα για το αν αυτό είναι φυσιολογικό ή είναι άτυπο. Mm -hmm. Και βέβαια αυτά, αυτά τα κριτήρια χρησιμοποιεί και η συσκευή για να βαθμονομήσει υψηλά ή χαμηλά, δηλαδή να δώσει υψηλό ε, ε, βαθμό ε, βαρύτητας ε, σε έναν σπήλο. Πότε λοιπόν μια τέτοια περίπτωση μπορεί να θεωρηθεί ότι μετεξελίσσεται σε μελάνωμα. Δηλαδή έχουμε κάποιο χαρακτηριστικό σημάδι ότι μια ελιά, ένας σπήλος ε, έχει αρχίσει να εξελίσσεται άσχημα. Μπορεί να εξελιχθεί σε μελάνωμα, μπορεί να εξελιχθεί σε καρκίνο του δέρματος. Πότε γίνεται αυτό αντιληπτό. Κοιτάξτε, ε... Όταν αυτή η ασυμμετρία είναι πάρα πολύ μεγάλη, όταν έχουμε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων ναι. επάνω στο σπύλο, δηλαδή ξεφεύγουμε ακόμη και από την, ε, τις αποχρώσεις του καφέ και του μαύρου και πάμε και σε κόκκινο και σε μπλε χρώμα, ναι. ε, ή όταν δεν έχουμε σαφή όρια του σπύλου σε σχέση με το υπόλοιπο δέρμα. Μπορεί να γίνει κάτι ώστε να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα. Θα πρέπει να αφαιρεθεί ο σπήλος. Χειρουργική επέμβαση ή με κάποια άλλη σχεδία τύπου Με τοπική laser. αναισθησία mm -hmm. το αφαιρούμε. Αφαίρεση. Όχι με λέιζερ. Στους άντυπους σπήλου δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούμε λέιζερ. Μάλιστα. Αυτό είναι κανόνα. άντυπους ξεκαθαρίσουμε. Άτυποι σπήλοι λοιπόν αφαιρούνται χειρουργικά με τοπική αναισθησία ή ό,τι άλλο κρίνει ο ειδικό. Υπάρχουν σπήλοι mm -hmm. οι οποίοι, στους οποίους εφαρμόζουμε λέιζερ, όπω είναι ο σπήλο του Ότα ή όπω είναι ο σπήλο του Μπέκερ. Mm -hmm. Υπάρχουν κάποιοι ειδικοί σπήλοι στους οποίους μπορούμε να εφαρμόσουμε λέιζερ. Αλλά όχι αυτή η σπήλη, η άτυπη, η δυσπλαστική. Απαγορεύεται. Επειδή όμω το δέρμα μα είναι και η βιτρίνα ουσιαστικά του ναι. σώματός σώματό μα, πολλοί μπορούν να αναρωτηθούν ότι αν έχω έναν τέτοιο σπήλο ο πρέπει να αφαιρεθεί χειρουργικά, θα μου αφήσει κάποια ουλή, θα μου αφήσει κάποιο σημάδι. Υπάρχουν, ή μπορούμε υπάρχουν να κάνουμε. Υπάρχουν σύγχρονε ναι. τεχνικέ αφαίρεση, έτσι ώστε αμέσω μετά την αφαίρεση να εφαρμοστεί λέιζερ για να μην ε, 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 έχουμε δημιουργία ουλή. Οπότε και εκεί είμαστε καλυμμένοι. Βεβαίω. Μάλιστα. Τώρα, θέλω να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα το οποίο θεωρείται ιδιαίτερα ε, ενδιαφέρον για πολλοί κόσμο. Ωστόσο, οι περισσότεροι δεν θέλουν να μιλήσουν γι' αυτό από το θέμα ταμπού. Τα κονδυλώματα. Ένα σεξουαλικά μεταδεδόμενο νόσημα, ή μήπω δεν είναι έτσι, γιατρέ. Είναι ένα σεξουαλικά μεταδεδόμενο νόσημα. Ε, τα κονδυλώματα οφείλονται σε στελέχη του HPV. Mm -hmm. που είναι ένας ιός ο οποίος ε, ε, έχει 120 έως 150 στελέχη. Άλλα στελέχη του ιού αυτού προξενούν τις κοινέ μυρμικίες όπως ε, αυτές που βλέπουμε εδώ στην οθόνη. Α, ε, αυτό είναι καλό σημείο αυτό για να διευκρινίσουμε. Μυρμικίες και κονδυλώματα είναι ένα και το αυτό από τη στιγμή που ανήκουν στον ίδιο ιό τον HPV ή είναι κάτι τελείως διαφορετικό και από τι προκαλούνται. Ναι. Οι, οι μυρμικίες και τα κονδυλώματα... Οφείλονται, είναι δραματικέ βλάβε και οφείλονται σε διαφορετικά στελέχη του ίδιου ιού, του ιού HPV. Μάλιστα. Ε, είναι... Βλέπουμε λοιπόν εδώ στα χέρια ή στι πατούσε ή στο πρόσωπο σε κάποιε περιπτώσει να υπάρχουν ορισμένα τουλάχιστον αντίστοιχα σημάδια. Αυτά είναι μυρμικίε ή είναι κονδυλώματα. Αυτά είναι μυρμικίε. Χαρακτηριστικέ μυρμικίε. Οι μυρμικίε προτιμούν. Α τις επιφάνειες που εκτίθεται ε, προς τα έξω, όπως είναι το πρόσωπο, όπως είναι τα δάκτυλα των χεριών, όπως είναι τα πέλματα, έτσι, όπου και στα πέλματα όταν εμφανίζονται δημιουργούν και προβλήματα στη βάδιση και πόνο κατά τη βάδιση. Ε, αλλά είναι, mm -hmm. ε, όπως ε, να επαναλάβω, ότι είναι καλοήθης βλάβες, ε, είναι καλοήθης βλάβες, ε, δημιουργούν όμως ε, και προβλήματα εμφάνισης, ε, και προβλήματα, προβλήματα. Ε, βάδισης, και κυρίω είναι μολυσματικέ, δηλαδή μεταδίδονται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Με ποιο τρόπο γίνεται αυτό? Είτε διά της χειραψίας, είτε με μολυσμένα αντικείμενα όπως πετσέτες, mm -hmm. είτε ε, στα πέλματα από ε, όταν ε, είναι, με, ε, έχουμε γυμνά, γυμνά τα πέλματα, σε χώρου όπου, ο ιό μπορεί να αναπτυχθεί, όπω είναι και από τι πισίνε και ούτω καθεξή. Άρα αυτό είναι η μυρμηγκία σε σχέση με τα κονδυλώματα. Τώρα, πάμε στα κονδυλώματα. Μια ασθένεια όμω η οποία μπορεί να έχει και άλλε επιπτώσει. Και θέλω να ξεκινήσουμε λοιπόν να συζητάμε τα κονδυλώματα. Να μα εξηγήσετε καταρχά πώ ακριβώ δημιουργούνται και σε ποια σημεία τα εντοπίζουμε περισσότερο. Ναι, είναι ένα σεξουαλικά μεταδόμενο νόσημα που σημαίνει ότι κυρίω. Μεταδίδεται με τη σεξουαλική επαφή. Mm. Σε ένα πολύ μικρό ποσοστό μπορεί να μεταφερθεί και να μεταδοθεί με τη χρήση μολυσμένων αντικειμένων, όπω είναι μολυσμένα δάκτυλα mm. ε, ή μολυσμένα σεξουαλικά βοηθήματα. Έτσι. Και οι περιοχέ στι οποίε προτιμά τα κονδυλώματα είναι περιοχέ οι οποίε δεν είναι εκτεθειμένε ε, στο φυσιολογικό. Σε αντίθεση με Ε, Προτιμούν δηλαδή περιοχέ όπω είναι τα γενετικά όργανα, mm. ε, ανδρικά ή γυναικεία. Τι περιοχέ που είναι πέριξη των γενικών οργάνων και τη σωματική κοιλότητα. Πάμε τώρα να δούμε τα μορφολογικά είδη των κονδυλωμάτων mm -hmm. για να κατανοήσουμε λοιπόν γιατί μιλάμε. Έχουμε λοιπόν, μοιάζει σαν μικρό κουνουπίδι με ανοιχτό ή σκούρο χρώμα, είναι μικρό κελίο στο λόφο, έτσι. Μοιάζει δηλαδή σαν ένα λοφίσκο ο οποίο μπορεί να είναι στο χρώμα του δέρματο, σωστά. Ναι, μπορεί να έχει είτε κουνουποειδή εμφάνιση. Ναι. Είτε ακανόνιστο δηλαδή το σχήμα από πάνω. είτε να, έχει, ε, στην, ε, ε, να, να είναι λίο όπως είναι, ας πούμε, ε, πώς να σας πω, ε, η γόμα ενός μολυβιού. Μάλιστα. Ε, ε, ή να έχει ε, μια επιφάνεια η οποία να είναι, είναι τελείως ε, τραχαία ε, και ανάγλυφη. Ο όρος βέβαια, mm. ο ξητενές κονδύλωμα, ε, έχει να ειναι τελειως τραχεια και αναγλυφη ο ορος βεβαια ο ξητενες κονδυλωμα εχει να κανει ε, με το ότι όταν πρωτοπεριγράφηκε δηλαδή, με, την, με το οξύεχμο σχήμα, ναι. ε, θα το δούμε... Σαν να έχει ίσως... ακίδες, διάφορε ακίδες, ναι, αυτό λέτε. Ναι, οξύεχμο ε, ε, σχήμα και από εκεί προκύπτει και το όρος εξουτενή. Ωραία. Λοιπόν, Επιφάνεια α... επίπεδο που μοιάζει με κοιλίδα σε σκούρο χρώμα, ναι. αυτό μοιάζει όμως, κοντά φέρνει λίγο να το πούμε έτσι και σε σπήλο. Ή υπάρχει κάποια διαφοροποίηση έντονη. Ναι, είναι εμφανής η υπαρχει καποια διαφοροποιηση εντονη ναι ειναι εμφανη η διαφορα σε, ε, σε έναν κλινικά έμπειρο δραματολόγο, στον έμπειρο δερματολόγο. Άρα ναι. σε ένα, σε, στο γυμνό μάτι ας πούμε, του ασθενούς ίσως να μην κατανοήσει ότι πρόκειται για κονδύλωμα και να και, το περάσει απλά ναι. για ένα σπήλο. Και δυστυχώς για αυτό το λόγο παραμελούνται πολλές φορές mm -hmm. διότι ε, νομίζουν ε, η, ε, τα άτομα αυτά ότι αυτός είναι ένας απλός σπύλος, ο οποίος εμφανίστηκε ε, και ενώ κανονικά θα έρεπε να τον εξετάσει ένας ειδικό δερματολόγος. Επιφάνεια ανηματοειδή σαν φούντα ανοιχτού χρώματο και επιφάνεια με μίσχο σαν θύλωμα σκούρου χρώματο. Ναι, αυτά όλα τα περιγράφουμε με αυτόν τον τρόπο, αλλά είναι καλύτερα mm -hmm. ε, μέσα από φωτογραφίε ε, να μάθει ο κάθε ενδιαφερόμενο ε, και το κάθε σεξουαλικά ενεργό άτομο να τα διακρίνει, να μάθει να τα αναγνωρίζει, έτσι ώστε να γρήγορα να προστρέξει σε δερματολογική ε, θεραπεία ε, και να μην αφήσουμε να εξελιχθεί η κατάσταση αυτή, διότι ναι μεν ε, τα κονδυλώματα προξενούνται από καλοήθη στελέχη του Ιού του HPV, ναι. δηλαδή ε, προξενούνται από στελέχη τα οποία είναι χαμηλού κίνδυνου, ε, αλλά έχει αποδειχθεί ε, με βάση τελευταίες έρευνες ότι στα κονδυλώματα, στις βλάβες αυτές, ε, που επαναλαμβάνω πρέπει να μάθουμε να τις αναγνωρίζουμε, ναι συνυπάρχουν και στελέχη υψηλού κινδύνου του ιού HPV. Οπότε, εάν παραμεληθεί ε, η θεραπεία ε, και, τα, και οι βλάβες αυτές εμφανιστούν, γιατί μεταδίδονται από σημείο σε σημείο, αν ναι. παραμεληθούν, αν αυτές οι βλάβες ε, προσβάλλουν ε, βλενογόνους, όπως αυτός της ουρήθρας στον άνδρα, ή ο προκτός, ή το, ε, ε, ο κόλπος στη γυναίκα, η στον προκτό τη γυναίκα ή στη στοματική κοιλότητα mm -hmm. του άνδρα ή τη γυναίκα, τότε εγκυμονεί κίνδυνο δημιουργία, δυσπλασία ε, και, και έτσι, καρκίνου. Να το πούμε έτσι, αν το κατανοήσουμε. Δυσπλασία και καρκίνου. Mm -hmm. Πρώτο είναι η δημιουργία δυσπλασία, πράγμα το οποίο ανοιχνεύεται με το λεγόμενο τεστ Ναι. και στη συνέχεια ευτυχώ ένα μικρό ποσοστό, μόλι 2%. Στι περιπτώσει αυτέ που έχουν αναπτυχθεί δυσπλασία, σε περίπτωση που παραμεληθεί και δεν θεραπευθεί και δεν αντιμετωπιστεί, δεν παρακολουθηθεί σωστά από την αντίστοιχη ειδικότητα, ναι. τότε μπορεί να εξελιχθεί σε κακοήθεια. Γιατρέ, είναι η κατάλληλη στιγμή όμω, μια τα περιγράφουμε όλα, να τα δούμε. Λοιπόν. Αυτέ είναι βλάβε. Εδώ είναι μια, θα έλεγα, παραμελημένη περίπτωση, με την έννοια ότι. Μισό λεπτάκι. Ε, να τα πιάσουμε όλα ένα-ένα, γιατρέ, από την αρχή. Στην αριστερή φωτογραφία βλέπουμε μια πληθώρα, σαν μια απικία διαφόρων ε, σπήλων, θα μπορούσε καταρχά κάποιο να, το, να του χαρακτηρίσει, αλλά δεν είναι σπήλοι, είναι κονδυλώματα. Ναι, και δεν βγήκαν όλα αυτά μαζί. Πριν από όλα, θα μπορούσε να έχει βγει η βλάβη που βλέπουμε ψηλά. Σε ναι. εκείνα τα δύο σημεία που λέτε, έτσι, κοντά σε, στο σε... Εσόρουχο, στη μέση περίπου ναι, ναι, τη βουλική χώρα. Ναι. ψηλά, όπω το βλέπουμε εμεί ψηλά προ τα δεξιά αυτή τη πρωτογραφίας. Μάλιστα. Ναι. Να, όπω είπατε κι να μην αναγνωρίστηκε ω κονδύλωμα, mm -hmm. όπως ήταν φυσικό, από τον απλό άνθρωπο. Σε πόσο χρονικό διάστημα μπορεί να υπάρχει αυτή η εξέλιξη που βλέπουμε εδώ, ακόμη και σε έτη. Σε έτη. Σε έτη. Διότι... ένα, δύο, τρία, πέντε, ναι. δέκα. Ναι, και σε πέντε. Να σας πω, διότι από τη στιγμή που μεταδόθηκε στον άνθρωπο αυτόν η πρώτη βλάβη και εκεί ε, τα, τα στελέχη του ιού κατάφεραν. Να διεισδύσουν ε, στο δέρμα ε, και να εποαστούν mm -hmm. και υπήρξε, λοιπόν, υπήρξε μόλυνση. Υπήρξε μια αισθία. Ακριβώς. Ε, μετά η εποάση μπορεί να κρατήσει ακόμη και 9 και 10 και 10 μήνε μέχρι να εμφανιστεί βλάβη. Η βλάβη όμω που θα πρώτα εμφανιστεί mm -hmm. ε, μπορεί να είναι υποκλινική, δηλαδή να μην φαίνεται με γυμνό μάτι. Μην εντοπίζεται. Mm -hmm. Με γυμνό μάτι. Μπορεί να εντοπιστεί με ειδικού φακούς ε, και με ειδικό φω. Όμως ε, από τη στιγμή που γίνει υποκλινική, πρέπει να είναι μεγάλο χρονικό διάστημα επίσης και μήνες, μέχρι αυτή η βλάβη να γίνει κλινική, να φαίνεται δηλαδή με μάτι Και ακόμη περισσότερο μετά από, μερικούς, μετά από μερικό χρονικό διάστημα να αρχίζει να ψηλαφάται κιόλας. Mm -hmm. Καταλαβαίνω ότι μεσολαβεί πολύ καιρό. Για να εμφανιστεί μία βλάβη σαν και αυτήν την μικρή, την οποία χαρακτηρίσαμε ω μικρή. Άρα, αυτό ο κύριο, πόσο χρονικό διάστημα μπορεί να, το έχει, να επιτρέψει αυτή την ασθένεια η να εξελιχθεί. Η πρωτομόλυνσή του μπορεί να ήταν για ε, αυτόν τον κύριο, εάν έχει φυσιολογικό αμυντικό σύστημα, είναι υγιή, ναι. δεν είναι άνοσο καταστλημμένο. Α υποθέσουμε λοιπόν ε, και δεν έχει χρησιμοποιήσει τοπικά κορτιζόνη. Μάλιστα. Ε, θα μπορούσε αυτή η βλάβη σε έναν υγιή άνθρωπο που δεν έχει. Ε, ό, όλα αυτά τα ε, που, λέ, που προανέφερα να εξελιχθεί και μέσα σε τρία σε τέσσερα χρόνια. Γιατί αναφερετε την κορτιζόνη; Διότι η κορτιζόνη ε, ρίχνει την τοπική εκεί ε, άμυνα και δημιουργεί έξαρση ε, της ε, της επέκτασης τη mm. ε, ε, της ιογενούς μόλυνσης. Μάλιστα στη φωτογραφία τώρα αυτή βλέπουμε πλέον ότι έχουν υποχωρήσει. Όχι, δεν έχουν υποχωρήσει και έγινε, αυτό είναι αμέσω μετά την εφαρμογή του λέιζερ. Άρα λοιπόν η τακτική την οποία θα χρησιμοποιήσετε για να αντιμετωπίσετε τα κοντιλώματα είναι το λέιζερ. Ναι, διότι γίνεται επιλεκτικά σε κάθε υπάρχουσα βλάβη. Πόσα περισσότερα λοιπόν, τόσο περισσότερο χρόνο θα πάρει και μια συνεδρία ή περισσότερε συνεδρίε για να αντιμετωπιστεί αυτό το, το, το πρόβλημα. Ναι, Σωστά. το θέμα δεν είναι πόσο χρόνο θα χρειαστεί για να γίνει αυτό, διότι το laser δρα επιλεκτικά, δρα γρήγορα, ε, εξαχνώνει τη βλάβη έτσι, και αποτρέπει την επέκτασή του. Όμω ε, εκείνο που μετράει εδώ είναι να γίνεται μια επιμελή ανείχνευση. Διότι ε, θα θεραπευτούν βέβαια οι υπάρχουσε βλάβε, αλλά εάν κάποια βλάβη. Αφού από αυτέ ξεφύγει, γιατί μπορεί να είναι υποκλινική, όπω σα είπα, mm -hmm. και να μην φαίνεται με το γυμνό μάτι, ε, τότε θα έχουμε πιο συχνέ υποτροπέ. Αν όμω γίνει μια αναλυτική ανείχνευση, αν γίνει μια ε, αναλυτική θεραπεία μία-μία βλάβη, ε, τότε μειώνεται ο αριθμό των υποτροπών. Να ξέρετε όμω ότι. Να μην παραμείνει ουσιαστικά αυτές... ο ιό μέσα στο σώμα σε ένα λίθαργο, σε μία. Ε, άλλη μορφή, ναι, σε μια λανθάωστη θα σας, πω γι, αυτό, θα σας ναι. πω γι' αυτό. Αλλά οι υποτροπές είναι πολύ συχνές ε, και πολύ πιο ε, έντονες όταν παραμένουν ε, βλάβες οι οποίες δεν θεραπεύθηκαν. Ναι. Γιατί μπορεί αυτές οι βλάβες να είναι σε περιοχή που ε, δεν μπορεί να τις δει ε, ο ενδιαφερόμενος ή δεν έγινε σωστή ε, κλινική εξέταση ή δεν έγινε λεπτομερής ανείχνευση mm -hmm. είτε γιατί ε, η θεραπεία ήταν με κρέμες που οι κρέμε δεν μπορούν να πάνε και σε όλα τα σημεία ή μόνο του καθένα στο σπίτι δεν μπορεί να τι βάλει ε, τις τι κρέμε παντού εκεί όπου υπάρχει η περιοχή. Γιατρέ, συγγνώμη, Λουσία. Παρ, υπό... ναι. παρ' όλα αυτά όμω. Ε, οι υποτροπές θα συμβούν στον άνθρωπο αυτόν, έστω και αν γίνει η επιμελής ανείχνευση. Γιατί? Έστω και αν γίνει η θεραπεία. Διότι η παρουσία τόσων βλαβών σε τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα έχει δώσει την ευκαιρία ε, και σε άλλα σημεία να έχει εγκατασταθεί ο ιός και ίσως και εκεί να εποάζεται. Άρα δεν έχουν εμφανιστεί ακόμη τόσο ώστε να γίνεται και η αντιμετώπιση τους με λέιζερ ή με άλλο τρόπο. Γι' αυτό και πρέπει ο ασθενής αυτός να παρακολουθείται στενά επί ένα χρόνο, mm -hmm. κάθε 20, κάθε 30 μέρες, έτσι ώστε κάθε νεοεμφανιζόμενη βλάβη να εξαιρείται αμέσως, Μάλιστα. αμέσως να αφαιρείται, έτσι ώστε να μην προλαβαίνει να δώσει και αυτή με τη σειρά της... Άλλη νέα γενιά κονδυλωμάτων. Είπατε για λέιζερ και μιλήσαμε για σημεία στα οποία όμω είναι εμφανή. Είπατε όμω προηγουμένω ότι μπορεί να εμφανιστεί και εντό του εδίου και του προκτού. Εκεί εφαρμόζεται το λέιζερ, μπορεί να εφαρμοστεί μέσα στα σημεία αυτά. Ναι, μπορεί να εφαρμοστεί. Ή α πούμε πάνω στην επιφάνεια των ναι. όρχεων. Κοιτάξτε, όταν έχουμε να κάνουμε προσβολή περιπροκτική, είναι δουλειά του δερματολόγου. Ναι. Από τη στιγμή λοιπόν που έχουμε μία προσβολή ε, με κονδυλωμάτων ε, μέσα στο, ε, στο, με, μετά το δακτήλιο έτσι, και μέσα στο, στον προκτό, τότε ε, θα πρέπει, να γίνει, ε, πρέπει να γίνεται, όπως εφαρμόζω και εγώ, μια συνεργασία στενή με γαστεντερολόγο ναι. ε, και αν χρειαστεί και με χειρουργό, έτσι ώστε να γίνει μια έγκαιρη ανείχνευση ε, με προκτοσκόπηση mm -hmm. των εσωτερικών βλαβών αν υπάρχουν, γιατί αν δεν θεραπευτούν και εσωτερικέ βλάβε, θα είναι συχνή αιτία υποτροπή και στι εξωτερικέ. Ναι. Και αν ε, ε, μερικέ από τι βλάβες αυτέ μπορούν να θεραπευτούν με argon laser, εσωτερικά. Γιατί στο δέρμα επάνω εμεί χρησιμοποιούμε το CO2 laser, ναι. το laser διοξιδίου του άνθρακα. Εσωτερικά στο προκτό χρησιμοποιούν οι δαστηριολόγοι το argon laser, mm -hmm. ε, ή αν οι βλάβες είναι. Ε, πολύ μεγάλες, τότε αφαιρούνται χειρουργικά, εσωτερικά πάλι από χειρουργό της ομάδας μας. Ε, το ίδιο γίνεται και αν έχουμε προσβολή κονδυλωμάτων στον κόλπο. Ε, εξειδικευμένος Παρεμβαίνει, γυναικολόγος... Παρεμβαίνει λοιπόν κάποιος γυναικολόγος, γυναικολόγος σε συνδυασμό με εσάς. Ναι, εμείς έχουμε να κάνουμε με τα εξωτερικά δραματικά κονδυλώματα ή με, την, ε, με, το, ε, με, με το εδίο. Ε, αλλά όσον αφορά τον, τον κόλπο, γίνεται κολποσκόπηση από τον γυναικολόγο mm -hmm. και θεραπεία είτε με λέιζερ είτε με θεραπεία που θα συστήσει ο εξειδικευμένος γυναικολόγος. Mm -hmm. Αν μια γυναίκα εμφανίσει κονδυλώματα και βρίσκεται είτε στην αρχή της εγκυμοσύνης είτε σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, η θεραπεία την οποία θα εφαρμόσετε με το λέιζερ ή με άλλο τρόπο μπορεί να γίνει... Ε, είναι κάποιο διάστημα δηλαδή, το οποίο θα πρέπει να παρέλθει και μετά να ξεκινήσει τη θεραπεία, αφού τελειώσει η εγκυμοσύνη, τι μπορεί να συμβεί. Κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να εφαρμόζεται άμεσα θεραπεία με λέιζερ, να έχουμε μία άμεση εξαφάνιση των βλαβών. Ακόμη και σε εγκυμοσύνη. Ακόμη και σε εγκυμοσύνη, έτσι mm. ώστε να μην επεκταθούν πολλοί οι βλάβε, έτσι ώστε να μην εγκυμονούνται κίνδυνοι κατά τον τοκετό. Να μην έρθει σε επαφή λοιπόν το. Να μην μεταδοθεί λοιπόν Κατά την έξοδο του. Όμω. Ε... Βεβαίω, υπάρχει και η άποψη του να το μην το θεραπεύσουμε και να προχωρήσουμε σε κεσάρικη τομή. Mm -hmm. Εγώ δεν συμφωνώ με την άποψη αυτή. Προτιμώ στι ενδιαφερόμενε και στι πάσχουσε ασθενεί να συστήνω την άμεση αφαίρεση με λέιζερ, mm -hmm. έτσι ώστε να έχουμε την επιλογή και του φυσιολογικού τοκετού, αν δεν υπάρχουν άλλε αντιδείξει. Η εφαρμογή του λέιζερ είναι μια επώδυνη διαδικασία. Η εφαρμογή του Laser γίνεται με εφαρμογή τοπική αναισθησίας. Mm -hmm. Εφαρμόζουμε μία ισχυρή αναισθητική κρέμα ε, τοπικά, ε, η οποία ε, τι περισσότερε φορέ μα επιτρέπει να κάνουμε τη θεραπεία μα αυτή με laser. Αλλά, εάν απαιτείται, ε, χορηγούμε και ε, ενέσιμη ε, τοπική αναισθησία με ξυλοκαίνη. Mm -hmm. ε, γιατί ήδη έχουμε εφαρμόσει την αναισθητική κρέμα και γίνεται πάρα πολύ καλά ανεκτή. Η τοπική mm -hmm. αυτή η αναισθησία. Έτσι ώστε, αυτό ισχύει ε, για παράδειγμα όμω και στο στόμα. Ναι. Δεν Δεν. Δηλαδή εδώ βλέπουμε ένα ασθενή ο οποίο στην επάνω φωτογραφία παρουσιάζει κάποιο, ε, κάποιο κονδύλωμα. Κονδύλωμα είναι αυτό. Ναι, ναι. Και κάτω βλέπουμε μετά την θεραπεία που έχει εφαρμοστεί. Έχει εφαρμοστεί η τοπική αναισθησία με κρέμα μόνο στην περίπτωση αυτή. Mm -hmm. ε, ναι. Μόνο κρέμα η οποία δρά πάρα πολύ καλά. Έχει πολύ ε, καλό αναισθητικό αποτέλεσμα στο ερυθρό του χιλαιό και αμέσω μετά εφαρμόζουμε το laser και εξαφανίζεται η βλάβη, εξαχνώνεται. Αφήνει σημάδι το laser αυτό όταν πλέον εξαχνώσουμε μία τέτοια βλάβη. Αφήνει μία διάβρωση ναι. και μια, στη συνέχεια μία εφελκυδοποίηση. Μία κοιλότητα. Μία ελαφρά διάβρωση ναι. γιατί οι βλάβες αυτές είναι επιφανειακές. Οπότε μέχρι να επιθυλιοποιηθεί και πάλι, μέχρι δηλαδή να ξανακλείσει αυτή εκεί η διάβρωση, έχουμε κάποιο σημαδάκι εκεί. Το Αλλά για όμως... μικρό διάστημα δεν είναι κάτι που παραμένει επάπειρον, αυτό όχι, ρωτάω. Όχι, όχι, δεν υπάρχουν σημάδια μετά, έτσι. Ε, γι' αυτό και προτιμώ την θεραπεία με ε, λέζερ διοξιδιού του άνθρακα, διότι είναι σε θέση να εξαλείψει βλάβες ε, χωρίς να έχουμε ε, ε, αντιαισθητικά σημάδια, σαν ε, τα σημάδια που μπορεί να προξενήσει, ας πούμε, ε, μία κρυοθεραπεία, η οποία αφήνει υπο, υποχρωματικές βλάβες, ε, δηλαδή εμφανεί σημάδια αφαιρέσεως, που συνέβησαν, όπως εδώ που βλέπουμε. Διευκρινίστε μας λιγάκι. Άρα, σε εκείνο το σημείο στο οποίο έχει αφαιρεθεί, καταρχά βλέπουμε αριστερά το πριν, ενώ δεξιά στη φωτογραφία το μετά. Και υπάρχει μία λοιπόν διαφοροποίηση στο χρώμα, όπου είναι τα σημεία εκείνα που βρίσκονταν. Ναι, το αυτές οι, οι υποχρεωτικέ αλλοιώσεις ναι. συνήθω είναι συχνότερε. Στην, όταν εφαρμόζουμε θεραπείες όπως η κρυοθεραπεία ή ο καυτηριασμός με διαθερομπηξία και γι' αυτό εγώ προσωπικά δεν χρησιμοποιώ τις μεθόδους αυτές. Προτιμώ την χρησιμοποίηση το του, του σιού του laser, το οποίο mm -hmm. δεν αφήνει μετά ε, κανένα αντιαισθητικό σημάδι και ουσιαστικά δεν προδίδει το ότι προϋπήρξε θεραπεία κονδυλωμάτων. Υποθέτουμε λοιπόν ότι έχει έρθει κάποιο ασθενή στο ιατρείο, έχει ήδη υποβληθεί σε μια θεραπεία. Ε, μετά από τη θεραπεία αυτή, είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα μεταδοθεί σε κάποιον άλλον την ερωτική επαφή με τον σύντροφό μα ή με την... Καταρχήν, το πιο πρόσωπο. Ναι. Ο ιό αυτό δεν θα μεταδοθεί ξανά, ποτέ. Ακούστε, εξαφανίζεται ακούστε. μέσα από το σώμα μα. Θα σα πω, όλα είναι ένα θέμα ισορροπία μεταξύ του υλικού φορτίου ναι. και. Ε, του, της δυνατότητας του ανοσοποιητικού αμυντικού συστήματος του οργανισμού να τον εξουδετερώσει τον ιό. Ε, βεβαίως και θα πρέπει να γίνεται εξέταση του ερωτικού συντρόφου ή τη ερωτικού συντρόφου έτσι ώστε να μην έχουμε μια κατάσταση αλληλομετάδοσης μια κατάσταση πινκ πονκ οπότε να εξαλείψουμε αυτή την πιθανότητα έτσι και στο βαθμό που και οι δύο παρακολουθούνται και στο βαθμό που και οι δύο ε, είναι μετά από μια επιμελή ε, εξέταση ε, κάποιων μηνών ε, και στο βαθμό που η σχέση τους είναι μονογαμική ε, άρα δεν υπάρχουν επιμολύνσεις και έχουν θεραπευτεί και οι δύο τότε ε, μπορούν να συνεχίσουν ε, την φυσιολογική σεξουαλική τους ζωή. Οποία... Αντικείμενα τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν και ίσω έχουν μεταφέρει τον ιό. Αλλά δεν γνωρίζουμε εμεί ότι όντω μπορεί να είναι φορεί του, 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 ιού. Τι κάνουμε με αυτά τα δικείμενα, Α πούμε, πετσέτε, αυτά... ε, μηχανή, ε, ίσω κάποια άλλα είδη προσωπική υγιεινή. Τι κάνουμε, τα πετάμε και αγοράζουμε άλλα, εφόσον δεν ξέρουμε ποια δηλαδή, είναι αυτά. Τα, τα, τα αντικείμενα αυτά απολυμμένονται. Καθαρίζονται, Ακόμη, ναι. καθαρίζονται με τους συνήθεις τρόπους και απολυμμένονται με τους συνιστόμενους τρόπους απολύμανσης. Μάλιστα. Το φαντάζομαι απλώς, καπιστεί, ναι. απλώς δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούμε ε, τα αντικείμενα αυτά ε, κατά την επίμαχη περίοδο ε, της παρακολούθησης. Θα πρέπει να αποφεύγουμε τη χρησιμοποίησή τους. Όταν πρόκειται φυσικά για σεξουαλικά βοηθήματα ή για ξεριστικές μηχανές. Έτσι. Η, για τις πετσέτες επίσης δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε κοινέ πετσέτες μεταξύ των ατόμων ε, ή με άλλα μέλη της οικογένειας. Ε, αλλά να ξέρετε ότι και η μετάδοση με τις πετσέτες είναι πάρα πολύ δύσκολη, πρε, απαιτεί άμεση ε, σχεδόν επαφή. Δηλαδή την ίδια στιγμή που τη χρησιμοποίησε το ένα άτομο, τη χρησιμοποίησε και το άλλο άτομο. Ένα, αυτό ένα, ε, ένα δέρμα μολυσμένο με κονδυλώματα, χρησιμοποίησε την πετσέτα και αμέσως μετά τη χρησιμοποίησε και το mm -hmm. άλλο άτομο για να πούμε ότι μεταδόθηκε ε, 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 μέσα από μια μολυσμένη πετσέτα ή από ένα σεξουαλικό βοήθημα. Ωραία. Πάμε να δούμε λίγα ε, ακριβώς και το βίντεο το οποίο ε, αφορά το λέιζερ με τον τρόπο αυτό που εφαρμόζεται για την ε, τακτική και την ε, διάγνωση ναι. αλλά και την θεραπεία κυρίως των κοντιδελωμάτων. Ε, ένα λέιζερ το οποίο είναι υψηλή ακρίβειας και αυτό ναι. φαίνεται και από τα γυαλιά και τους φακούς που χρησιμοποιεί, τις κάμερες. Ναι, αυτό, αυτό ε, είναι, είναι κάποιες λούπες τις οποίες χρησιμοποιούμε και σε συνδυασμό αν χρειαστεί με δροματοσκοπία για να κάνουμε μια επιμελή ανείχνευση mm -hmm. έστω και των πιο μικρών υποκλινικών βλαβών έτσι ώστε να τους εξειδωτερώσουμε ε, αμέσως. Mm -hmm. Να μην προλάβουν και εξελιχθούν, να μην προλάβουν και μεταδοθούν και σε άλλα σημεία ε, του δέρματος και στη συνέχεια με λέιζερ αφού τις ανιχνεύσουμε και τις εντοπίσουμε να τις εξαλείψουμε επιλεκτικά, συστηματικά χωρίς να αφήσουμε ε, σημάδια ή ουλές, αλλά και κυρίως για να μην ενοχλήσουμε ε, την ψυχολογία ε, του ασθενούς. Συνεπώς το λέει αυτό, μπορεί να μας δώσει μια αποτελεσματική λύση σε ό,τι αφορά τα κονδυλώματα, εάν και εφόσον είναι τέτοια ώστε να μπορούν να εντοπιστούν από τον ειδικό και από τις ε, συσκευέ που διαθέτει. Βεβαίως. Σωστά. Ο, 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 ολόκληρη, όλη η θεραπεία και την αντιμετώπιση των κονδυλμάτων mm -hmm. είναι θέμα επιμελού ανείχνευση, επιμελού θεραπεία, έτσι ώστε να μειώνουμε ικανοποιητικά το φορτίο, έτσι ώστε ένα υγιή οργανισμό, ένα ισχυρό αμυντικό σύστημα να τον εξουδετερώσει. Γιατρέ, ε, κλείνοντα λιγάκι, θα ήθελα να επαναλάβουμε κάθε πότε, πότε πρέπει να κάνει εξετασία ένα άτομο το οποίο έχει υποβληθεί στην θεραπεία για τα κονδυλώματα. Ένα άτομο το οποίο ε, έρχεται τη χρονική στιγμή Α και ε, 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 όλες οι βλάβες εξαλείφονται με την πρώτη του αυτή ε, συνεδρία, θα πρέπει να εξετάζεται κάθε μήνα για περίπου 9-10-12 μήνες έτσι ώστε να ε, έχουμε εξουδετερώσει ε, και το τελευταίο ε, ιό ο οποίος υποαζόταν. Εκτός mm. αν έχουμε επαναμολύνσεις ή νεοεμφανιστήσεις βλάβες, οπότε στη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος θα πρέπει να προσμετρώμε επιπλέον το 9 μήνο ή το 10 μήνο αυτό. Μάλιστα. Σα ευχαριστώ πολύ για αυτέ τι πολύ σημαντικέ πληροφορίε, τόσο για, τα, για του σπήλου του λεγόμενου ή αλλιώ τι δερματικέ ελιέ, αλλά και τα κονδυλώματα, διότι είναι ένα θέμα, όπω είπα προηγουμένω, ταμπού, που όμω φαντάζομαι σήμερα με την εκπομπή αυτή, πολλοί κόσμοι θα έχει μάθει περισσότερε πληροφορίε. Σα ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μα. Εγώ σα ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία. Άστε καλά. Ένα ασθενή με κονδυλώματα είναι σημαντικό να απευθυνθεί σε γιατρό για τη διάγνωση, ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να πρόκειται για μια άλλη πάθηση που μοιάζει με αυτήν και παρουσιάζεται με τα ίδια συμπτώματα. Πολλέ φορέ μπορεί να τα μπερδέψουμε με σπήλου, απλά σπυράκια, κρεατόελιέ ή και αιμοροίδε. Το καλύτερο που μπορεί να κάνει κανεί είναι να τα προλάβει στην αρχή ή να τα αντιμετωπίσει οριστικά με τη βοήθεια ενό εξειδικευμένου και έμπειρου γιατρού. Ευχαριστούμε λοιπόν πολύ που μείνατε και απόψε κοντά μα.